Καλησπέρα σας. Δεν είναι λοξά. Το paintball. Το paintball, κόσμο, δεν είναι ένα βίαιο άθλημα. Είναι ένα αγώνισμα. Δηλαδή η μπάλα του paintball είναι μια στρογγυλή μπύλια από που αποτελείται από υγρό και χρώμα. Το χρώμα που αποτελείται είναι μη καυστικό, μη τοξικό και δεν λεκιάζει τα ρούχα. Με λίγο νερό μπορείς να το πλύνεις και να φύγει. Τι είπες? Έτσι το γίνεται τώρα. Δεν κάνω έτσι εγώ. Βρισκόμαστε εδώ πέρα στο paintball. Όπως βλέπετε. Paintball, βρισκόμαστε στο Counter Strike, σε μια πολύ ωραία εγκατάσταση, πολύ οργανωμένη στον Ασπρόπυργο. Όπου έχουμε τρία κομμάτια αγωνιστικού paintball. Θα τα δείτε σε λίγο. Όπως βλέπετε, έχουμε γίνει χάλια. Η κάμερα έχει γίνει χάλια. Εσύ, καλή την κάμερα. Τα ρούχα μας έχουν γίνει χάλια, αλλά σας ενημερώνουμε ότι τα χρώματα είναι μη τοξικά και μη καυστικά. Οπότε φεύγουν απλά με λίγο νεράκι. Οπότε μην γκρινιάζεις, εγκατακλείδη. Εγκατακλείδη δεν γκρινιάζω και έτσι κι αλλιώς αυτή η μπλούζα ήθελε πλήσιμο. Ήταν για τα άπλυτα. Οπότε δεν στεναχωριόμαστε. Θα τα πούμε αργότερα. Thank you.
τις ερωτήσεις μου. Αγαπημένο μου. Ήρθα μπροστά από τις κάμερες. Καλησπέρα. Τις ερωτήσεις μου, παιδιά. Γιατί κάποια στιγμή ξέρεις, κολλάμε κι όλοι. Δεν είναι ωραία γελιοθεραπεία, πλάκα-πλάκα. Γελάς, πρέπει να γελάς. Παραγωγή βιταμίνης D, φωτοσύνθεση. Αυτό, φωτοσύνθεση, πολύ ωραία. Η Αλεξάνδρα είναι και λίγο φυτό, έτσι κι αλλιώς. Πότε θα πάψεις να σχολιάζεις αρνητικά την Αλεξάνδρα? Σε επενία της, είσαι διαβαστερή κοπέλα, εγώ αυτό κατάλαβα. Αλήθεια. Τότε το λες επενώ, λες, δεν λες είναι φυτό, λες επενώ. Την επενάω. Την επενάς. Θες να ξεκινήσεις να πεις που είμαστε για την... Λοιπόν, βρισκόμαστε σαν Ασπρόπυργο. Στα Πάτρια εδάφη. Είμαστε στο Counter Strike. Το Counter Strike είναι γήπεδα paintball. Τρεις πίστες. Η μία είναι... Η μία είναι επαγγελματική. Η άλλη είναι ερασιτεχνική. Και η τρίτη... Ναι, βασικά δεν θα το έλεγα έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι και οι τρεις πίστες απευθύνονται κάθε μία σε ένα διαφορετικό είδος paintball, αυτό το πράγμα. Αυτή που είμαστε δηλαδή, που απευθύνεται? Αυτή εδώ απευθύνεται στο είδος το οποίο είναι πιο διαδεδομένο, ας πούμε, αν το θέλουμε, σε αγωνιστικό επίπεδο ανά την Ευρώπη και γενικά ανά τον πλανήτη. Και αυτό είναι περισσότερο γιατί προσφέρεται το είδος, δηλαδή ο χώρος στον οποίο παίζει με το γρασίδι, με τα φουσκωτά εμπόδια και αυτά, είναι πιο εύκολο να το παρακολουθήσει ένας εξωτερικός θεατής. Γι' αυτό είναι το πιο οργανωμένο αγωνιστικά. Στην πραγματικότητα, αυτό που εσείς αποκαλείτε ως ερασιτεχνικό είναι το. Αυτό παίζουν όλοι μέσα τόσο. Αυτό το που φοράς, ας πούμε, τα στρατιωτικά σου, μπαίνεις σε ένα μέρος το οποίο είναι, ας πούμε, είτε εμπόδια τεχνητά, είτε κτίρια, είτε δάσος και παίζεις αυτό. Εσύ, Βασίλη, πόσα χρόνια παίζεις paintball? Εγώ είμαι από τους πιο παλιούς παίχτες στην Ελλάδα. Παίζω περίπου 20 χρόνια, όχι σε επίπεδο αγωνιστικό και με ομάδα. Σε αγωνιστικό και με ομάδα παίζω περίπου τα τελευταία 9 χρόνια. Σε ποια ομάδα? Τους Painful. Painful. Ωραία. Και πώς τα πάτε? Λοιπόν, καλά τα πάμε, δόξα τω Θεώ. Σήμερα ήταν μια καλή μέρα. Είδαμε και το βάθρο. Εδώ, το μετάλλιο του Βασίλη εδώ. Μια άτσικα. Συγχαρητήρια να ευχαριστώ. Πούμε. Ναι, σίγουρα είχαμε καλύτερες εποχές. Όταν, δηλαδή, ας πούμε τον καιρό που το paintball ήταν και πολύ δυνατό στην Ελλάδα. Ξέρετε, τον καιρό της Ευμάρειας με τα χρόνια του Καραμαλή και αυτά. Εμείς τότε διαπρέπαμε συνεχώς. Τώρα, ας πούμε, έχουμε βάλει λίγο και εμείς λίγο δεύτερη ταχύτητα, γιατί μεγαλώσαμε και πολύ από την ομάδα και αυτά. Αλλά δεν σκοπεύουμε, ας πούμε, να τον καταλήψουμε. Ακριβώς και μόνο λόγω του είμαστε τόσο παλιοί που θεωρούμαστε, ας πούμε, θεσμός, ας πω. Αλλά έχει χώρο. Φρέσκο αίμα το paintball. Έχει, βέβαια και έχει φρέσκο. Είναι αίμα. Διαδεδομένο. Και νομίζω ότι είναι ένα άθλημα το οποίο είναι τόσο διαχρονικό. Δηλαδή, από την έννοια ότι τα παιδάκια παίζανε πόλεμο στον δρόμο, ας πούμε, από πάντα. Από τι να σου πω. Δηλαδή, οι πατεράδες μας το ίδιο πράγμα έκαναν και αυτά. Τώρα έχουν αλλάξει τα μέσα και τα όπλα πλέον μπορούν να στέλνουν και χρωμόσφαιρες, ας πούμε, προς τον αντίπαλο σου. Αυτό είναι όλο. Paintball προάγει τη βία. Που λες είναι πόλεμος, είναι. Τα μιλιτέρ σου εδώ, τα στρατιωτικά σου. Το σίγουρο είναι ότι οποιοδήποτε, ας πούμε, προσπάθησαν να προμοτάρουν και να οργανώσουν το paintball σαν άθλημα διεθνώς, σίγουρα είχαν ένα πνεύμα ενάντια στη βία και γι' αυτό, ας πούμε, προσπάθησαν και οι ορολογίες που θα χρησιμοποιήσουν, ας πούμε, το αεροβόλο όπλο του paintball, εμείς το λέμε marker ή μαρκαδόρο σε απευθείας μετάφραση από τα αγγλικά. Και αυτό είναι γιατί στην ουσία βάφει, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή δεν περιγράφουμε την λειτουργία του όπλου. Για αυτό το λόγο, γιατί αποφεύγουμε κάθε συσχετισμό με τη βία. Σίγουρα όλα τα αθλήματα τα οποία θεωρούνται επαφής, ένα βαθμό βίας τον έχουν. Αυτό είναι αναπόφευκτο, έτσι. Δηλαδή είναι μέσα στον ανταγωνισμό του όλου πράγματος. Θες να μας δείξεις το βαθμό βίας που άγγιξε εσένα? Ναι, δεν είναι. Θα φανεί πιο τρομακτικό ίσως από ότι είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή. Με τα σημάδια τι κάνεις, δηλαδή δεν σου έχει τύχει να σου έχει έρθει κανένα στο λαιμό, να σου έχει αφήσει έτσι καμιά σταμπίτσα. Και αν πηγαίνει σπίτι, για σε γενικά. Όσοι είναι σε κάποια μόνιμη σχέση και αυτά, με το paintball είναι από τα πρώτα πράγματα που εισάγουν, ας πούμε, τη γυναίκα του στο paintball ή την κοπέλα του, για να μην υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Γιατί οι πιπηλιές είναι σύνηθες φαινόμενο στο paintball. Απλά. Πονάει. Επειδή υπάρχει αδρεναλίνη τη στιγμή και επειδή, ας πούμε, είσαι καταπιασμένο στη δράση τη στιγμή, θεωρώ ότι πονάει ελάχιστα εκείνη τη στιγμή. Λίγο μετά αργότερα, ας πούμε, λίγο ένα πρίξιμο, ένα τσούξιμο, ανάλογα και αν είναι κάποιο μαλακό σημείο και αυτά, μπορεί να υπάρξει, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι το, ας πούμε, άξιο αναφοράς, ας πούμε. Φαντάζομαι πονάει πιο πολύ που βγαίνεις από το παιχνίδι παρά ο πόνος ο κανονικός. Ναι, μπορεί να το πεις και έτσι, αλλά γενικά περισσότερο, ας πούμε, πονάει κυρίως αν φας μια σφαίρα από σχετικά μακριά, μια χρωμόσφαιρα,
όπου καμιά φορά, ας πούμε, άμα έχει αδυνατήσει λίγο η φόρα της, μπορεί να μην σκάσει πάνω σου. Τότε πονάει. Όταν σκάσει, δηλαδή η πρόβλεψη είναι να μην πονάει. Αλλά αν υπάρξει αυτή η περίπτωση, ωστόσο και υπάρχει η γκέλα, όλη αυτή την ενέργεια την απορροφάει και την αντανακλά το σώμα σου, ας πούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βασίλη, για πες μας τώρα, πώς ξεκίνησες με τη χρωματοσφαίριση, να το πούμε και ελληνικά, έχει ελληνική ονομασία. Λοιπόν, εγώ είχα την τύχη, ας πούμε, λόγω του ότι μένω στη Νέα Πεντέλη, το δεύτερο κλαμπ που άνοιξε ποτέ στην Ελλάδα ήταν, άνοιξε εκεί στα λατομεία της Νέας Πεντέλης. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να πω ότι άκουσα αεροβολισμούς και πήγα, ας πούμε, έτσι το ανακάλυψα. Ήρθα, είδα. Ναι. Και κόλλησα για πάντα. Ωραία, όταν κάποιος θέλει να ξεκινήσει, πρέπει να γραφτεί σε μια ομάδα όπως εσύ, ας πούμε, στο Painful, πρέπει να πάει σε κάποιο πεδίο. Ναι. Αν πάει, ας πούμε, μια μέρα, ας πούμε, η οποία θεωρείται ούτως ή άλλως κάπως busy, μπορώ να το πω, δηλαδή, ας πούμε, όπως είναι η Κυριακή, πιθανώς να βρει, ας πούμε, και άλλα παιδιά να παίζουν και να μην υπάρχει πρόβλημα να τον κολλήσουν σε ομάδες που δεν ξέρει. Συνήθως όμως κανονίζουν παρέες και κλείνουν, ας πούμε, ένα παιδί μια πίστα και παίζουν οι παρέες, ας πούμε, δηλαδή μισή-μισή εναντίον αλλήλων. Συνήθως έτσι. Σε διεθνές επίπεδο, ναι, στην Ελλάδα όχι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν αυτές οι εταιρείες οι οποίες παράγουν τα όπλα μας, τους μαρκαδόρους μας, ας πούμε, δεν μ' άρεσε χρησιμοποιώ αυτή την άλλη ορολογία, και γενικά όλα αυτά τις παραλλαγές μας, όλα τα αξεσουάρ. Αυτές οι εταιρείες είναι αρκετά μεγάλες, δεν είναι, μην φανταστείτε ότι είναι μεγαθύρια, αλλά είναι περίπτωση ενός σεβαστού μεγέθους. Οπότε αυτές έχουν φροντίσει να έχουν φτιάξει έναν, ας πούμε, μισθοφορικό στρατό από επαγγελματίες παίχτες, να το θέσω έτσι. Οι οποίες είναι ομάδες που διέπρεψαν σε διεθνή τουρνουά, ας πούμε, και κάποια στιγμή τους προσφέρθηκαν χορηγίες, αυτό έτσι. Αυτό δηλαδή μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε ομάδα, mm-hmm. αρκεί να αποδώσει αυτό το πράγμα. Είναι ένα ακριβό sport, το paintball. Πολύ φθηνό δεν μπορεί να το πει κανείς, γιατί προφανώς έχει αρκετά αναλώσιμα και κυρίως ότι το κάθε τραύμα της σκανδάλης, ας πούμε, στέλνει ένα αναλώσιμο, ας πούμε, έτσι. Σίγουρα δεν είναι ότι πιο φθηνό υπάρχει, αλλά δεν είναι όμως και πολύ ακριβό, δηλαδή. Επειδή η συχνότητα με την οποία παίζεις είναι, τι να πω, ας πούμε, δηλαδή extreme, ας πούμε, συχνότητα, θα ήταν να παίζει κάποιος 4 φορές το μήνα, δηλαδή να παίζει και 4 και στο μήνα. Ας πούμε, ένα κόστος γύρω στα 30 ευρώ, θέλω να πω, δηλαδή, ότι κάποιος μπορεί να τα βρει αυτά τα λεφτά, ας πούμε, αν του αρέσει πολύ, αλλά σίγουρα δεν είναι ευκαταφρόνητο ποσό, δηλαδή το να δίνεις, ας πούμε, 100 ευρώ το μήνα να παίζεις 2 φορές paintball, ας πούμε, έτσι, ή 3. Για κάποιον που δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι, πώς ακριβώς παίζεται η χρωματοσφαίριση, θες να μας πεις, μπαίνεις στο πεδίο, φοράς τη στολή σου, εξοπλίζεσαι ωραία το κράνος σου, είσαι έτοιμος για όλα, τι σκοπό έχει το παιχνίδι? Ωραία, λοιπόν, το παιχνίδι έχει, ο σκοπός είναι, ας πούμε, ο σκοπός που έχει θέσει ο διοργανωτής. Δηλαδή, συνήθως, ας πούμε, το πιο συνήθως είναι να πηγαίνεις στην απέναντι μεριά για να πάρεις τη σημαία του άλλου. Την οποία τώρα τα περισσότερα από τα αθλήματα δεν χρειάζεται να την επιστρέψεις πίσω. Θεωρείται ότι μάλλον τους έχεις καθαρίσει όλους για να την πάρεις τη σημαία από την πίσω μεριά τους. Και εκεί τελειώνει το παιχνίδι συνήθως. Ας πούμε, στο τουρνά που παρακολουθήσεις σήμερα ήταν αυτό το αντικείμενο. Ναι. Υπάρχουν τώρα και άλλου είδους, ας πούμε, παιχνίδι, δηλαδή ανάλογα με πώς θα το ορίσει η διοργάνωση, υπάρχουν και τα λεγόμενα που λέμε στρατιωτικά σενάρια, στρατιωτικού τύπου σενάρια, ας πούμε, στα οποία αυτά εκεί πέρα παίζει μια κανονική αποστολή όπως θα έπαιζε στο στρατό. Δηλαδή πηγαίνετε σίγουρα παίζονται σε ένα μέρος πιο φυσικό, δηλαδή όχι σε τεχνητές πίστες, αυτό το είδος. Σε δάσος, δηλαδή. Σε δάσος, σε ένα παλιό στρατόπεδο. Αλλά η ουσία είναι ότι τελικά εκεί πέρα, ας πούμε, παίζει σε τον κανονικό στρατό. Δηλαδή υπάρχει ο χάρτης, υπάρχουν αντικείμενα στην αποστολή, υπάρχουν δηλαδή. Γίνεται πολύ πιο περίπλοκο και πολύ πιο, ας πούμε, ενδιαφέρον για τον παίχτη. Του άρεσε. Πολύ ψαγμενιά αυτό. Ναι. Θα βρω ένα παλιό στρατόπεδο. Μπορώ να πάω και μόνος μου. Να παίξει με ποιον. Αν έχεις τον εξοπλισμό, ναι, αλλά σίγουρα το paintball, επειδή, ας πούμε, το όλο νόημα είναι ότι μαρκάρεις τον παίχτη σου με μπογιά, αν έχει διαιτητή, είναι δύσκολο να τηρηθεί το fair play. Δηλαδή. Με σπρέι και τέτοια, γιατί μικρός έκανα κάτι γκράφιτι. Να πηγαίνει έτσι από πίσω, να το ψεκάζει. Οι μπογιές που χρησιμοποιείς, φοβάμαι ότι όχι, δεν είναι απλά υδροδιάλυτες, είναι αυτές που δουλεύουμε ανεξίτηλες, δεν φεύγουν τίποτα. Δηλαδή, οπότε από αυτή την άποψη μια φορά θα τον βάψει τον άλλον και θα του μείνει να σε θυμάται. Εντάξει, γουστάρω λίγο να μένω ανεξίτηλος έτσι. θα γίνεις πουά στο τέλος, Παναγιώτη. Όχι, εννοείται, το αρέσει να αφήνει το στίγμα του. Αυτό Μα, Βασίλη, έχεις αρχίσει και με πιάνεις πάρα πολύ. Ωραίος. Θες να πεις ότι δεν έχουμε καλή χημεία, ε? Σου βρήκαμε εδώ άξιο συμπαρουσιαστή. Όντως. Μιλάμε για μπογιές μη τοξικές. Μη γαστικές. Οι μπογιές που χρησιμοποιούμε
φτιάχνονται όλες από φαρμακευτικές εταιρείες, δηλαδή οι εταιρείες που παράγουν χρωμόσφαιρες paintball έχουν κάνει συμβάσεις με πολύ γνωστές φαρμακευτικές εταιρείες. Μία από αυτές που υπάρχει στην Ευρώπη πολύ γνωστή είναι η Pharmagel, ας πούμε, και χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, ας πούμε, πολύ σύγχρονων βιομηχανιών, ας πούμε, φαρμάκων, με πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Τα πάντα είναι υδροδιάλυτα, τα πάντα είναι πλήρως ανακυκλώσιμα, πλήρως διοξιδιοσπόμενα, ας πούμε. Δεν αφήνει κανένα κατάλοιπο στο περιβάλλον αυτή η δραστηριότητα. Έτσι. Απλά μετά από 1-2 εβδομάδες έχουν λιώσει όλο αυτό και έχουν καθαρίσει όλο. Αυτά. Το πήγα λίγο ψυχολογικά. Καλά έκανες. Ξεφύγαμε. Πάλι λέμε για τον Παναγιώτη. Λοιπόν. Είναι superstar αυτός. Φοράμε γυαλιά σε αυτή την εκπομπή. Σε ποιο λεπτό είναι αυτό? Να το, στο λεπτό που έπεσε η ψήρα κάτω. Σε ποιο λεπτό είναι αυτό? Μέτρα λεπτό. Αυτό είναι το καινούργιο διαφημιστικό της εκπομπής. Πάμε, εγώ συνεχίζω να ακούγομαι. Ωραίος. Σε αυτή την εκπομπή φορούμε όλη γυαλιά λίγο εξαιτίας του Παναγιώτη, έτσι, του ψώνιου που έχει ο Παναγιώτης. Και τα μπαμ που ακούμε από πίσω αυτή τη στιγμή είναι... Έχει δουλειά. Αεροβολισμοί. Αεροβολισμοί. Δεν το λέμε πυροβολισμοί, είπαμε είμαστε φιλικοί σε αυτό το αγώνισμα, το λέμε αεροβολισμοί. Επόμενη ερώτηση που έτσι έχω απορία. Είπες πριν για δάσος. Έχεις παίξει ποτέ σε δάσος? Εμένα το αγαπημένο μου είδος είναι αυτό, η εξομοίωση στρατιωτικού σεναρίου, δεν μπορώ να πω. Αυτό είναι το αγαπημένο μου στυλ. Και ακριβώς γιατί έχει όλη αυτή τη ρεαλιστικότητα, ας πούμε, σε σχέση με την πραγματική ζωή, αν το θέλεις. Ότι έτσι προσεγγίζει λίγο αληθινές καταστάσεις, ενώ τα άλλα είναι αυτό που βλέπετε μέσα τους. Εδώ το τεχνικό κομμάτι, το πολύ προβλέψιμο. Μόνο στον πατσά κατευθείαν μάχη αυτό το πράγμα. Δεν έχει, δηλαδή η στρατηγική περιορίζεται πολύ όταν δεν έχει ελευθερία κινήσεων. Έτσι, αυτό το πράγμα. Είναι εύκολο να το οργανώσει στο δάσος. Φαντάζομαι θα θέλει και από πριν μια προετοιμασία που είπε, το σενάριο, να συγκεντρωθείτε, να το συζητήσετε. Στο paintball τώρα συνήθως. Και το άλλο συνήθως εννοώ, δηλαδή στο 99% των περιπτώσεων, είναι κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν ασχοληθεί, έχουν επιλέξει με το χώρο. Αυτοί κάνουν όλες τις διοργανώσεις. Δηλαδή δεν είναι σπάνια οι παίχτες διοργανώνουν κάτι από μόνοι τους, ας πούμε. Έτσι, γιατί είναι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να συνεννοηθείς τόσα άτομα που χρειάζονται. Συν ότι ένα σενάριο έτσι, το οποίο ας πούμε, πηγαίνει σε διάφορα σημεία στη μέση του πουθενά, προφανώς χρειάζεται να κουβαλήσεις και αρκετά πράγματα εκεί πέρα. Έτσι, σαν, δηλαδή χρειάζεται μια οργάνωση, δεν είναι τόσο απλό. Να σε ρωτήσω, το paintball είναι για όλες τις ηλικίες, είναι για τις γυναίκες, είναι γενικά? Όπα, για τις γυναίκες δεν είναι. Παιδιά, όχι, εγώ είδα μονομία. Θα διαφωνήσω. Πού θα διαφωνήσω, αφού είδα μονομία. Από όλα τα σπορ επαφής, εντάξει, το paintball δεν υπάρχει πιο κατάλληλο για τις γυναίκες. Δηλαδή, όχι, είναι εντελώς ίσα τα πράγματα. Απλά τραβάς μια σκανδάλη και μαρκάρεις τον άλλον. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ούτε δύναμη, ούτε την έξτρα ταχύτητα, ούτε τίποτα. Θέλω να σου πω ότι είναι. Πρέπει το άθλημα σε αυτό εξομοιώνονται όλα βασικά. Αυτό συμβαίνει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και ακόμη και αυτό που λες με τη στόχευση, πέρα από τους παλιούς παίχτες και έμπειρους και... Επειδή παίζουμε στην ουσία με αεροβόλα, τα οποία τα αεροβόλα δεν έχουν, ας πούμε, την ακρίβεια ενός πυροβόλου απλού. Στο paintball τις πρώτες βολές τις βαράς τροχιοδεκτικά, δηλαδή δεν σημαδεύεις. Βλέπεις που πάει η πρώτη και σημαδεύεις διορθώνοντας τη δεύτερη και στην τρίτη. Αυτό το πράγμα κάνεις. Α, μάλιστα. Οπότε έτσι, έχουμε ελπίδα. Και σε αυτό δεν χρειάζεται την ιδιαίτερη προπόνηση, έτσι. Σωστό, ωραίο αυτό. Διάβασα στο site pbzone.net για όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το paintball. Πολύ οργανωμένο site και κοινότητά σας βλέπω είναι και αυτή έτσι, δεμένη θα έλεγα. Είδα διάφορες ολογίες και έψαξα μερικά πράγματα, αλλά εσύ θα μας τα πεις καλύτερα για το racquetball, για το... Υπάρχει... Softball. Ναι. Όχι softball. Εγώ θα έλεγα το speedball. Ναι, είναι αυτό ήθελα να πω. Ρεγκμπολ, speedball, milsim. Εσείς μιλάτε τώρα για το airsoft, το οποίο airsoft είναι... πριν ας πούμε εμφανιστούν τα όπλα του paintball, είχαν φτιάξει κάποια όπλα, κάποιους μαρκαδόρους, οι οποίοι δεν ήταν μαρκαδόροι, αυτοί πετάγανε αυτές τις πλαστικές μπλίτσες, τις
Που δεν έσκαγαν καν. Οι τσιρικάδες, ναι. Πουλάνε τα πανηγύρια. Πλαστική την πηλιά. Στα πανηγύρια. Ο Παναγιώτης ξέρει πανηγύρια. Και αυτό είναι αρκετά ανεπτυγμένο και ας πούμε και τα αντίστοιχα αεροβόλα τους και αυτά και αυτόν είναι περίπου ίσα εξελιγμένα με του paintball. Απλά επειδή δεν βάφει, είναι ένα σπόρο ας πούμε, πιο φτηνό, λιγότερο, αν το θέλεις, ας πούμε, αληθοφανές. Οπότε ήταν και πιο εύκολο να κλέψεις αυτό. Σαν πρόδρομο. Σαν πρόδρομο. Μου αρέσει τα παιχνίδια που μπορώ να κλέβω. Κερδίζεις πάντα. Εντάξει, δεν κερδίζεις πάντα. Βασικά, άμα κλέψουν όλοι, χάνουν όλοι. Είναι πολύ απλό. Σωστό. Δεν στεναχωρείτε. Σωστό ο Βασίλη. Για πες μου λοιπόν για το ρέγκμπολ και το σπίτμπολ. Είχαμε και την τιμή να σκοράρουμε ένα χρόνο την ομάδα Fair Play της χρονιάς γι' αυτό, έτσι. Να το πούμε πάρα αυτό. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το καλύτερο που μας είπες. Γενικά πιστεύω, ας πούμε, να ειδικά στην κοινότητα του Milsim, που λέμε δηλαδή στην εξομοίωση στρατιωτικών σεναρίων, είναι πολύ σημαντικό οι παίχτες ακολουθούν το Fair Play. Και γενικά ψιλοξερόμαστε μεταξύ μας και ψιλομαρκάρεται από την κοινότητα κάποιος ο οποίος επιλέγει να μην είναι τίμιος παίχτης. Γιατί χαλάει όλο το παιχνίδι, είναι πολύ απλό. Mm-hmm. Και το ρέγκμπολ είναι αγωνιστικό. Το ρέγκμπολ είναι αυτό που παρακολουθήσατε σήμερα. Mm-hmm. Είναι μια πίστα με τεχνητά εμπόδια, στην ουσία. Και είναι, αυτό είναι, ας πούμε, το πιο διαδεδομένο, γιατί είναι το πιο εύκολο και το λιγότερο απαιτητικό και μια πίστα να στήσεις και να το επιβλέψεις κατά σχετικά. Δηλαδή, συνήθως όλοι από αυτό ξεκινάνε και μετά ψάχνουν τα πιο εξειδικευμένα είδη, που είναι το πίστα, speedball και το μίλησιμο. Εδώ είναι πίστα speedball, έτσι. Εδώ είναι speedball, ναι. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Να σου πω κάτι όμως, έτσι όπως είδα τις δύο πίστες και τις συνέκρινα, έλεγα ότι η πίστα, η άλλη που παίζατε πριν, το ρέγκμπολ, ήταν η αγωνιστική. Γιατί έχει τους λάκκους, έχει το βανάκι, τα πεταμένα, τα... Και ήρθαμε εδώ πέρα και βλέπω τα φωσκωτά ωραία εδώ εμπόδια σας. Τα βλέπω δηλαδή, πιο απλά σε σχέση με το άλλο. Σωστή και καλή ερώτηση. Κάτι που αλλάζει πάρα πολύ στον χώρο στον οποίο εδώ πέρα, στον οποίο ας πούμε, παίζουμε το speedball, mm-hmm. αλλάζει και ο εξοπλισμός. Λοιπόν, στο speedball, τα όπλα, οι μαρκαδόροι που χρησιμοποιούμε, είναι απίστευτα ταχύβολη, είναι απίστευτα ακριβή, είναι απίστευτα ευθύβολη. Δηλαδή, μιλάμε για ότι κάνουν ας πούμε, πέντε φορές πάνω ένα καινούριο μαρκαδόρος από ότι κάνει ένας απλός μαρκαδόρος για το. Πώς το είπαμε, το ρέκμπολ. Για το ρέκμπολ. Είναι ακριβίαστα ο εξοπλισμός. Είναι πολύ ακριβίας, φοβερά πιο ταχύβολος. Δηλαδή, αλλάζει όλος ο εξοπλισμός και γι' αυτό γίνεται και τόσο πιο δύσκολο και τόσο πιο κινητικό στην ουσία. Δηλαδή, είναι επίτηδες έτσι φτιαγμένη πίστα, ώστε και τα όπλα να γαζώνουν και να είναι εύκολη κίνηση, δηλαδή να διευκολύνει το θεατής να δει θέαμα. Αυτό το πράγμα. Α, μάλιστα. Για την ασφάλεια, ότι κάποιος το πρέπει να προσέξει εδώ μένουμε στο γήπεδο. Καταρχήν στην κοινότητα είμαστε ευλαβικοί με αυτό το θέμα. Από τη στιγμή που μπει σε χώρο στον οποίο ας πούμε, μπορεί να παίξει οτιδήποτε αγωνιστικά, εξελίσσεται δεν εξελίσσεται παιχνίδι εκείνη τη στιγμή, οφείλεις να φοράς πάντα τη μάσκα σου και να τη βγάζεις μόνο βγαίνοντας από αυτό το χώρο, δηλαδή πίσω από την ειδική προστασία των δικτυών που είναι έτσι επενελτημένα, μην παίρνανε οι μπύλες. Και είναι δηλαδή με το paintball αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, όσο και να είναι, μαρκαδόρι είναι ας πούμε, τα όπλα που χρησιμοποιούμε, αλλά σίγουρα στο πρόσωπο ας πούμε κινδυνεύεις ιδιαίτερα άμα δεν φοράς μάσκα, δεν τίθε θέμα, έχουμε πολλά μαλακά σημεία τα μάτια μας, το λεβόμαστε, αυτό. Ατυχήματα έχουν γίνει. Σε διεθνές επίπεδο ναι. Στην Ελλάδα θα έλεγα, δηλαδή στα 20 μου χρόνια ένα σοβαρό ατύχημα θυμάμαι. Και αυτό ας πούμε δεν ήταν, ήταν ας πούμε ατύχημα πάλι έτσι μαλακού σημείου, έτσι, δηλαδή τον πέτυχε τον άλλο σε μαλακό σημείο και είχε μετά νοσοκομείο ας πούμε, εντάξει mm-hmm. αυτό. Αλλά θυμάμαι ένα στα 20 χρόνια, δηλαδή να έχουν παιχτεί ας πούμε χιλιάδες παιχνίδια. Από αυτή την έννοια δεν θα έλεγα ότι κάποιο ιδιαίτερα επικίνδυνο σπορ. Mm-hmm. Είπε στα 20 χρόνια, κάτσε ένα λεπτό. Εγώ ας πούμε για το paintball άκουσα πέρσι. Ωραία. Δηλαδή είναι διαδεδομένο το άθλημα. Δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα ιδιαίτερα διαδεδομένο. Εγώ θα έλεγα ότι για τα πρώτα ας πούμε, 10 χρόνια ύπαρξής του ήταν ας πούμε, ένα cult άθλημα. Δηλαδή για λίγους και για μημένους, κάπως έτσι. Δηλαδή δεν ήταν για τους πολλούς. Περισσότεροι, αυτό ακριβώς που λες, έπρεπε να τους εξηγήσεις περί τίνος πρόκειται. Δεν το είχαν ξανακούσει ποτέ, το είχαν κάνει σαν ιδέα, ας πούμε. Αυτό. Μην ξεχνάμε το paintball, παιδιά, δεν είναι πάρα πολύ παλιό στον πλανήτη, ας πούμε. Δηλαδή ανακαλύφθηκε το 80-80 κάτι, αν δεν κάνω λάθος, στην Αμερική. Δεν είναι κάτι το που πάει πάρα πολλά χρόνια. Κατ, φρεσκάρα τις ερωτήσεις μου. Φρεσκάρα τις ερωτήσεις σου. Λοιπόν, να δω τι δεν σε έχω ρωτήσει. Για τη φυσική κατάσταση που έλεγε πριν και ο Γιώργος. Το είπαμε. Για το πόσες πίστες οργανωμένες υπάρχουν στην Ελλάδα. Πώς, δηλαδή υπάρχουν πολλές. Το είπαμε. Είχα ξεδιάσει.
Λοιπόν, να πούμε τότε λοιπόν για τις πίστες ανά την Ελλάδα, για το ταξίδι ανά την Ελλάδα, γιατί κάτι έγινε, κάτι ένιωσα, ένα τσικ με ακούμπησε. Θέλεις να σε ακουμπήσει και εσένα? Κάτσε, γιατί θα πάρει και το σωτήρι έτσι που είσαι. Την κάμερα, πώς θα την πιάσει. Όχι, δεν θέλω να το πετάξω να το πιάσει. Θέλω να φύγει και να πα ενδιάμεσα στι κάμερε. Και θα μου πει ο Βασίλη, αν στοχεύω σωστά. Ενδιάμεσα στι κάμερε ζήτησα, παρακαλώ πολύ. Πάνω, Μαρινόπουλε. Πάνε, ναι. Α, ούτε καν σε άγγιξε. Δεν την πέταξα με μίσο. Ούτε καν σε άγγιξε. Δεν την πέταξα έτσι, απλά να πάει προ τα εκεί. Αλλά με μίσο. Ψέματα λε. Ψέδε, σα είστε όλα ξανά. Τι ερώτηση να κάνω? Όποιο σου έρθει στο κεφάλι. Εγώ είμαι προετοιμασμένη. Εγώ είμαι προετοιμασμένη. Θα ξεκινήσω από πίτι. Θα διαβάσω εδώ. Λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση ήταν τι είναι το paintball. Η δεύτερη, τι δεν είναι το paintball. Η τρίτη ήταν τι είναι η μπίλια. Είχα γράψει από κάτω, είχα σημειώσει. Τι είναι η μπίλια. Πολύ στοχευμένε, καταλαβαίνω. Εντάξει, τώρα μείναμε σχεδόν όλα τα έχουμε καλύψει. Δηλαδή αυτό το που λες, αν δούμε και αυτά τα περί την υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω ότι τα είπαμε όλα σχεδόν. Τελειώσαμε. Ο Βασίλης είναι γρήγορος συνομιλητής, όχι σαν το Παναγιώτη. Μπαίνει απευθείας στο πνεύμα της συζήτησης. Απαντά στοχευμένα στις ερωτήσεις. Να σου πω κάτι. Σχετίζεται πολύ με το paintball αυτό. Γιατί απαντά στοχευμένα στις ερωτήσεις και δεν το επεξεργάζεται γύρω-γύρω-γύρω. Καλά, δεν λέω. Καλά. Εγώ έχω στρατηγική στο λόγο μου όμως, Αλεξάνδρα. Ναι, αλλά δεν είσαι ετοιμόλογος. Αυτός που έχει στρατηγική είναι και ετοιμόλογος. Εσύ που έχει στρατηγική είσαι ετοιμοπόλεμος, ας πούμε. Ωμα και τι λέει, κάτσε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, Βασίλη, πόσο χρόνο. Αυτό τα είπαμε. Πόσο χρονών είσαι? Πόσο χρονών, 35. Ωραία, απευθύνεται σε κάθε ηλικία η χρωματοσφαίριση? Θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν έχεις κάποιο πρόβλημα ορθοπαιδικό, ας πούμε, σωματικά γενικά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα να παίξεις και σύν τις άλλες οι αποστάσεις που έχεις να καλύψεις δεν είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή, η περισσότερη κούραση έρχεται από την αδρεναλίνη και από το άγχος του ότι βρίσκεσαι σε μάχη εκείνη τη στιγμή, έστω και εξομοίωση μάχης. Και όχι τόσο από την πραγματική κίνηση, η οποία είναι περιορισμένη επ' αυτό. Δηλαδή δεν είναι τόσο, τόσο επίπονο, ας πούμε, τόσο κοπιαστικό. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι μπορεί να παίξει κάποιο, ξέρω και κάποιου δηλαδή παίχτες και σε αγροτικό επίπεδο που παίζουν και στα 50 του και πιο μετά, ας πούμε. Τώρα που είπες για μετακινήσεις, να πας στην επόμενη ερώτηση. Έχεις ταξιδέψει στην Ελλάδα για να συμμετάσχεις σε αγώνες, σε τουρνουά, σε σεμινάρια δάσους, δεν ξέρω, ναι. Οτιδήποτε. Μέχρι να χτυπήσει, ας πούμε, η κρίση στην Ελλάδα, είχαμε φτάσει σε ένα επίπεδο που υπήρχε πραγματικό πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Ελλάδα και το εννοώ με την όλη τη σημασία της, δηλαδή ότι παίζαμε σε πίστες από το Κιλκής, εντάξει, μέχρι την Κρήτη, ας πούμε, δηλαδή πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά τότε υπήρχαν περισσότερα λεφτά και για ταξίδια και αυτά. Θεωρώ ότι τότε ήταν στα καλύτερά του το paintball. Δηλαδή ότι ήταν πολύ ωραία να συμμετέχει σε αυτή την όλη φάση. Τώρα βέβαια αυτό έτσι κάπως έχει ατονίσει ακριβώς γιατί έχουν ανέβει τόσο πολύ τα έξοδα ταξιδίου και γενικά έχουν πέσει οι δυνατότητες όλων. Όπου πλέον το κρατάμε σε παναθηναϊκό επίπεδο περισσότερο και σε θεσσαλονικό επίπεδο ή Θεσσαλονική, ας πούμε. Εξακολουθεί να υπάρχει paintball, ας πούμε, και σειράζει και στα υπόλοιπα σημεία της Ελλάδας, αλλά σίγουρα είναι πιο ωραία και πού, ας πούμε, οι διοργανώσεις αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τώρα τα επόμενα τουρνουά, επόμενοι αγώνες. Βρισκόμαστε στο μέσο της περίοδου. Ναι, βρισκόμαστε στο μέσο της περίοδου. Τώρα το επόμενο που έρχεται, ας πούμε, για ομάδες που τα ακολουθούν όλα, ας πούμε, όπως είμαστε εμείς, αν δεν κάνω λάθος, σε 2 εβδομάδες έχουμε τουρνουά speedball πάλι, εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος. Στην πολύ φημισμένη πίστα του Σπαπύργου, είπαμε Counter-Strike. Ωραία. Όλοι. Παναγιώτη, θα ήθελες να ρωτήσεις κάτι άλλο τον Βασίλη? Ναι. Τι? Τελικά, αν έκανε συνέντευξη ένας από τους δυο μας, ποιο θα προτιμούσες να είσαι? Όποιο μπει το νόμισμα. Παναγιώτη, δεν έχεις ακούσει αυτό που λέει και τη Γαρμπή, μη με συγκρίνεις μάτια μου. Τι γίνομαι? Δεν μοιάζω. Συνήθως, όταν μεταξύ, το παίζει κουλτούρα. Τώρα όμως τη ρίχνει τη γαρμπή της. Και συμπιθυμίζεις πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ένα άτομο το οποίο συνεργαζόμουν μαζί και αυτός βοηθός παραγωγής εκεί πέρα στις παραγωγές. Πάρα πολύ μου θυμίζεις, το Λάκη τον Τζαρόπουλο, πάρα πολύ. Γεια σου, Λάκη. Γεια σου, Λάκη.
Κάπως έτσι λοιπόν. Όχι, όχι κάπως έτσι. Θέλω συγκεκριμένα να κλείσουμε αυτή την τρομερή ατάκα που είπε ο Βασίλης πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη. Δεν ήσουν αόν για να το πιάσουμε, να το ακούσουμε. Κάτι είπε για τον έρωτα και το paintball. Θες να μας το πεις μία έτσι και να χαιρετήσουμε τις τηλεθεατές και να πούμε carpe diem, αδράξτε τη μέρα, μάθετε δύο πράγματα και για τη χρωματοσφαίριση. Και σε σένα τώρα το μικρόφωνο και μας λες λοιπόν, ότι το paintball όπως και ο έρωτας, αυτό που μπορεί να σου προσφέρει είναι κάτι πολύ ωραίες πιπηλιές. Εντάξει, αυτά είναι τα σημαδάκια που λέμε σε περίπτωση που δεν σκάσει μπίλια που λέγαμε. Σωστό. Λοιπόν. Χαιρετούμε. Και κάντε έρωτα και όχι πόλεμο. Φιλάκια. Α, αυτό το κόβουμε. Φιλιά. Καλή νύχτα. Ωραία. Πώς είναι. Ωραία. Καλό.